σήμερα στο παρατρίχα. Ο Πόλτο έζησε μια σύντομη ζωή δίπλα στον Νίκο. 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το μαύρο γρυφόν Κανής έγινε τραγούδι, χάρη σε ένα φιλάνθρωπο σκύλο που τρύπωσε στη ζωή του Νίκου και του έμαθε πως να βλέπει τους σκύλους αλλιώς. Υπάρχουν σκύλοι που δεν μας έχουν ανάγκη για να επιβιώσουν? Μάλιστα, τα σαλούκι τα καταφέρνουν ακόμα και στην έρημο. Μη σας ξεγελάει η λεπτεπίλεπτη εμφάνισή τους. Εμείς τα έχουμε περισσότερο ανάγκη από ότι αυτά εμάς. Κλιμακώστε τη διασκέδαση με το σκύλο σας, ανεβάζοντας σκαλί-σκαλί το επίπεδο δυσκολίας του agility που κάνετε μαζί μέσα στο σπίτι. Σε μια μέρα ένα γέρικο σκυλί κι άρχισε να μου μιλάει με ανθρώπινη φωνή. Δεν γεννήθηκα, μου λέει, από αδέσποτους γονείς. Η μητέρα μου Μαλτέζα και ο πατέρας μου Κανής. Όταν έκλεισα 2 μήνες με άρπαξαν με το ζόρι και με πήγανε σαν δώρο σε ένα 8χρονο αγόρι. Όταν πριν λίγο καιρό παίξαμε στην εκπομπή το τραγούδι «Η ζωή ενός σκύλου» που έγραψε ο Νίκος Μαλιάτσης Ράζος για τον πρώτο σκύλο του, τον Πόλτο, πολλοί ήσασταν εσείς που επικοινωνήσατε μαζί μας λέγοντας ότι το τραγούδι σας συγκίνησε. Εμείς λοιπόν αναζητήσαμε τον δημιουργό του τραγουδιού και ανακαλύψαμε ότι αν δεν υπήρχε ένας άλλος σκύλος στη ζωή του Νίκου, η Λέτη, το τραγούδι αυτό δεν θα είχε γραφτεί ποτέ. Νίκο, η ιστορία του Πόλτο ποια είναι? Ο Πόλτο είναι το πρώτο σκυλάκι που είχα. Τον είχα πάρει όταν ήμουν 18-19, ένα μαύρο κρυφό Κανής. Εκείνη την περίοδο εγώ ήθελα να έχω ένα δυνατό σκυλί. Βρέθηκα με ένα σκυλάκι σπιτιού που είχε επιλέξει τότε η σύζυγός μου και ασχολήθηκα πιο πολύ μαζί του σαν ένα παιχνίδι, ένα μπιμπελό που είχαμε ένα αξεσουάρ στο σπίτι. Δεν μου κίνησε κάτι περίεργο για να ασχοληθώ μαζί του. Μόνο όταν ήταν άρρωστο είχαμε φροντίσει λίγο ιδιαίτερα. Όταν το είχαμε πάρει από το πέτσο, μας το είχαν δώσει άρρωστο. Δεν το ξέραμε στην αρχή εμείς. Μετά από λίγες μέρες που φωνάξαμε τον γιατρό για να του κάνει τα εμβόλια, μας είπε ότι είχε τύφο το σκυλάκι. Ήταν πολύ άσχημα, δηλαδή κινδύνευσε να πεθάνει, αλλά τα κατάφερε. Πάλεψε ο Πόλτο και έζησε. Αργότερα, ίσως και επειδή δεν δίναμε την απαραίτητη προσοχή και δεν ήξερα και πολλά πράγματα εγώ πάνω στα σκυλιά, το ταΐζαμε και με πράγματα που δεν έπρεπε, όπως με κόκαλα. Υπάρχει αυτή η φήμη, ας πούμε, και ακόμα και τα κινούμενα σχέδια, βλέπεις ότι ένα σκυλί πάντα με ένα κόκαλο στο στόμα, αλλά αυτό είναι λάθος. Και κάποιο κόκαλο του έσκησε τα σπλάχνα του και αναγκαστήκαμε να το πάμε για θανασία τότε. Ήταν η πρώτη μέρα που κατάλαβα ότι έχασα ένα δικό μου πρόσωπο, δεν λέω ένα ζωάκι, γιατί τότε κατάλαβα ότι ήταν ένα μέλος της οικογένειας. Και τότε όταν πέθανε ο Πόλτο, γράψατε εσείς το τραγούδι «Η ζωή ενός σκύλου»? Το τραγούδι το έχω γράψει σχετικά πρόσφατα. Ο Πόλτο είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και είχα πει να μην ξαναπάρω σκυλί. Δεν ήθελα μετά από αυτήν την εμπειρία. Μου έκανε όμως δώρο ένα σκυλάκι ένας φίλος μου πριν από 4 χρόνια. Ένα pitbull, τη Λέτη. Στην αρχή ήταν λίγο, ήμουν λίγο δισταχτικός, γιατί λέω ένα pitbull τώρα σε ένα σπίτι μαζί με τη μητέρα μου, ήταν άρρωστη η μητέρα μου τότε, πολύ άσχημα. Και άσχημα θα σπουδάσω για να σου κάνει παρέα. Δεν είχα έτσι και την εμπειρία από ένα σκυλί μεγαλόσωμο και μου φάνηκε ότι με δυσκολεύει. Άρχισα λοιπόν να προσπαθώ να συλλέξω πληροφορίες στο πώς μπορώ να το εκπαιδεύσω το σκυλί και οι πληροφορίες που έπαιρνα ήταν λάθος πληροφορίες. Ορισμένοι μου λέγανε να το μαλώσω, ορισμένοι μου λέγανε ότι θέλει να το πεις 100 φορές, 500 φορές μέχρι να μάθει μια εντολή. Και άρχισα να βλέπω το σκυλί σε ταλαιπωρία. Και πάλι μη φιλόζος και μη σωστός και δαιμόνας ενός σκυλιού, αποφάσισα να το δώσω πίσω. Μία μέρα πριν το δώσω, αγόρασα ένα βιβλίο που είχε συμβουλές για να εκπαιδεύσει το σκυλί σου. Και ήταν τελείως διαφορετικά και με ό,τι άλλο είχα διαβάσει και τελείως διαφορετικά και με ό,τι μου είχαν πει οι άλλοι. Έδειχνε πιο πολύ να του δείχνεις αγάπη στο σκυλί σου και θα μάθει πιο εύκολα. Είχε και ένα κόλπο, θυμάμαι, που για να μάθει κάτι έδωσε ένα κομμάτι τυρί που το λατρεύουν το τυράκι. Πήγα να το δοκιμάσω και τη Λέτη να κάνει πράγματα με την πρώτη. Δηλαδή δεν είχα ξαναδεί έτσι. Άλλαξε συμπεριφορά η δική μου, όχι τη Λέτη. Όπως λέω, έχω ένα φιλάνθρωπο σκυλί που έχει εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο να γίνει φιλόζος. Και με εκπαίδευσε η Λέτη. Δηλαδή με έμαθε πώς συμπεριφέρονται τα ζώα. Γιατί αυτό δεν είχα δει. Κοίταζα να τους μάθω να γίνουν άνθρωποι. Ενώ έπρεπε να μάθω πώς συμπεριφέρονται τα σκυλιά. Εκεί σιγά σιγά λοιπόν άρχισα να αλλάζει σχέση με τα σκυλιά και μία μέρα. Αρχίζοντας να είμαι πιο ευαίσθητος απέναντί τους και με τη Λέτη να με εκπαιδεύει, είχα δει κάποιες εικόνες άσχημες από κάποια σκυλιά
μου είχαν μείνει αυτές οι εικόνες και την επόμενη μέρα, μέσα σε 5 λεπτά, βγήκε το τραγούδι που είχατε ακούσει. Το έγραψα κατευθείαν και το έβαλα στο YouTube για να το δουν κάποιοι φίλοι μου. Μάλιστα το είχα πει 7 φορές μέχρι να το γράψω, γιατί δάκρυζα, δεν μπορούσα να το ακούω ούτε εγώ. Και κάποια στιγμή είδα ότι ήταν πολλές επισκέψεις, τα ακούσαμε πολύ και πολλοί ένιωσαν αυτά που ένιωσα και εγώ. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι της Λέτης δηλαδή δημιουργία και αφιέρωμα ενός στον Πόλτο. Σας δίνανε συμβουλές στις αρχές για το πώς θα πρέπει να εκπαιδεύσετε τη Λέτη να κάνει πράγματα. Τι σας λέγανε, ποια ήταν τα λάθος βήματα που ακολουθούσατε? Πολλοί από αυτούς δηλώνανε εκπαιδευτές σκύλων και συνήθως ήταν η τιμωρία του σκυλιού, δηλαδή να το μαλώσει το σκυλί. Ακόμα και τις πρώτες μέρες που είχε έρθει το σκυλί στο σπίτι, δεν με είχε συμβουλεύσει κανένας ότι πρέπει να το έχεις δίπλα, να το έχεις αγάπη, ότι είναι σε ένα ξενό περιβάλλον, θα είναι σε ένα σκοτεινό χώρο το βράδυ. Αλλά μου λέγανε ότι αν, ας πούμε, το ακούς και φωνάζει, θα το μαλώσεις. Και αυτός ήταν ο σωστός τρόπος για να μην το κάνει. Ήταν 4 μηνών η Λέτη όταν μου τη φέρανε στο σπίτι και ήταν ένα μικρό πλασματάκι που δεν έδειχνε ότι είναι ένα άγριο σκυλί, όπως νομίζουμε όλοι για τα πίτμπουλ. Ήταν ένα κουταβάκι το οποίο είχε πολύ καλή διάθεση. Απλώς όταν έμεινε το βράδυ μόνο του σε ένα σκοτεινό χώρο, άρχισε να φωνάζει. Και εγώ πήγα να ακολουθήσω συμβουλές, δηλαδή να το μαλώσω, να το φωνάξω κι εγώ για να είναι ακόμα πιο φοβισμένο δηλαδή. Γιατί αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν όταν τις πρώτες μέρες εγώ φώναξα και το κτηνίατρο για να του κάνουμε τα πρώτα εμβόλια. Εκεί έπεσα σε κακό κτηνίατρο. Μαζί με τα εμβόλια μου συνήθισε να του κόψουμε και τα αυτιά. Γιατί μου λέει αυτή η ράτσα το κάνουν αυτό. Τα κόβουν τα αυτιά στα pitbull. Σαν εμφάνιση, εγώ δεν ήθελα να το κάνω, να το αλλάξω σκυλί. Και μου είπε ότι δεν είναι καθαρά για θέμα εμφάνισης, είναι για θέμα υγείας. Θα έχει μύκητες, θα παθαίνει πολύ συχνά οτίτιδες. Βασικά ο λόγος ήταν το κέρδος, από ό,τι κατάλαβα αργότερα, ήθελε να κερδίσει κάποια χρήματα. Μου το πήρε το σκυλί που λέω μέσα από τα χέρια. Δηλαδή, εγώ το σκεφτόμουν, ήμουν και μόνο στο σπίτι. Είχε φύγει ο γιος μου, δεν ήταν κάποιος άλλος εκεί για να πάρει μαζί την απόφαση. Και μετά κατάλαβα ότι ήταν λάθος. Μετά το κόψιμο των αυτιών, όταν γύρισε στο σπίτι, λέει πώς ήταν? Όταν το έφερε το σκυλί στο σπίτι, ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δηλαδή, σίγουρα δεν ήταν κάτι που της άρεσε. Και νομίζω ότι πονούσε, γιατί για μέρες είχε αίματα στα φτάκια της. Ήταν αδιαθετικό το θέμα. Ποιο ήταν το πρώτο κόλπο που μάθατε στη Λέτη με το τυράκι αυτό που μας είπατε, που ήταν και το κόλπο που άλλαξε όλη τη σχέση που είχατε μαζί της? Το πιο απλό, το κάτσε. Δεν είχε καθίσει ποτέ η Λέτη. Είχα δοκιμάσει όλους τους άλλους τρόπους. Το είχα πει 500 φορές όπως μου είχε πει και να σε εκπαιδευτεί. Εγώ είχα μάθει να κάθομαι, η Λέτη δεν είχε μάθει να κάθεται. Και εκεί το έμαθα με την πρώτη. Πήγαμε το τυράκι λίγο πιο πάνω από το κεφάλι, να γυρίσει αναγκαστικά και το σώμα να καθίσει, και το μάθαμε την πρώτη. Μετά το καλύτερο κόλπο που είχε μάθει, πιστεύω, η Λέτη, ή μάλλον που μας το μάθε σε εμάς, ήταν ότι της δίνεις λίγο αγάπη και σου δίνει πολύ. Αυτό είναι το καλύτερο κόλπο που κάνει. Βέβαια, τόση ώρα μιλάμε για τη Λέτη, αλλά μαζί μας έχουμε την Κάντι, η οποία είναι ο δεύτερος σκύλος, έτσι δεν είναι? Πώς προέκυψε? Την έχουμε εδώ και 2 χρόνια, την Καντούλα. Την βρήκαμε στον δρόμο. Ήταν σε άθλια κατάσταση και ήταν άρρωστη. Πρέπει να έχει φύγει από κάποια οικογένεια ή μάλλον την είχαν παρατήσει, επειδή ήταν άρρωστο το σκυλάκι. Και το είχε πάρει μια φίλη μου, το πήγε κατευθείαν στον γιατρό. Του κάναμε τη θεραπεία και από τότε είναι μέλος της οικογένειας. Είχαμε πάει πριν 2 χρόνια με μια φίλη μου για καφέ στην πλατεία Κορυδαλλού και ξαφνικά βλέπω ένα μαύρο πλασματάκι να βρίσκεται στα πόδια μου και να αρχίσει να χαϊδεύεται. Και ήταν η Κάντι. Ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Δεν είχε καθόλου τρίχωμα. Φαινόταν σαν κακοποιημένη και ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Χωρίς δεύτερη σκέψη, λέω φεύγουμε για το κτηνιατρίο. Ενώ την βρήκα στο δρόμο, ήταν πάρα πολύ καλή. Η πρώτη μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί εγώ έφερα τώρα ένα πλασματάκι ξένο. Η Κάντι φοβόταν πάρα πολύ, γενικά που ήταν σε ένα χώρο άγνωστο με ένα σκυλί. Και η Λέτη, επειδή είναι πάρα πολύ παιχνιδιάρα, ήθελε να παίξει. Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες, αλλά τώρα ζουν μαζί και κοιμούνται και δίπλα. Πηγαίνουμε βόλτες, σίγουρα παίζουμε πάρα πολύ, τα χάδια απαραίτητα.
έτσι, και στα δύο σκυλάκια. Δηλαδή θέλουν αγκαλιές, να τους μιλάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τους αρέσει. Μέσα από τα σκυλιά νιώθω ότι έχουμε γίνει καλύτεροι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπουμε καθημερινά μια ανιδιοτέλεια, μια αγάπη ανεφόρων. Και περνάμε πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές και είμαι πάρα πολύ τυχερή που την έχω βρει. Μία από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές ασκήσεις agility που μπορούμε να κάνουμε με το σκύλο μας μέσα στο σπίτι είναι η σκάλα. Για αυτό το παιχνίδι χρειαζόμαστε μια ψηλή σκάλα, ένα μεγαλούτσικο αντιολισθητικό χαλάκι, άφθονα με ζεδάκια ή το αγαπημένο παιχνίδι του σκύλου μας και ενδεχομένως ένα κλίκερ. Για να ξεκινήσουμε, στρώνουμε το χαλάκι στο πάτωμα και ακουμπάμε πάνω του τη σκάλα κλειστή. Εδώ θέλουμε το σκυλί να πάει σιγά-σιγά-σιγά, προσεκτικά, και να βάλει τα πόδια του ανδιάμεσα, χωρίς να κουμπίσει τη σκάλα. Δεν είναι εύκολο, ειδικά τα σκυλιά που έχουν πολλή ενέργεια θα θέλουν να τρέχουν. Γι' αυτό μπορεί να χρειαστεί στην αρχή να πάτε το σκυλί στο λουρί. Δουλεύουμε πάλι με ζεδάκια για να τους κατευθύνουμε. Στην αρχή εγώ θα επιβραβεύσω, τα μπροστινά πόδια θα δουλέψω πρώτα. Αν τα μπροστινά πόδια μπαίνουν ενδιάμεσα και ακουμπάνε μόνο χαλί, αυτό θα τα επιβραβεύσω αρχικά. Βάζουμε το σκύλο να κάτσει. Sit. Και ξεκινάμε δίνοντάς του την εντολή σκάλα ή όπως αλλιώς επιλέξουμε να την ονομάσουμε. Έχουμε δύο, τρία πόδια εκεί. Επιβραβεύουμε με μεζέ ή και ένα κλικ, αν χρησιμοποιούμε κλίκερ, για κάθε πατουσάκι που πατάει στο χαλί ανάμεσα στα διαστήματα των σκαλοπατιών. Πιστεύω ότι αυτή την άσκηση είναι πιο εύκολο με το κλίκερ, γιατί βοηθάει το σκύλο να καταλάβει τι θέλω. Εγώ, όπως είμαι, θέλω να πατήσει στο χαλί και όχι στο μεταλλικό. Και το κλίκερ βοηθάει το σκύλο πιο εύκολο και πιο γρήγορο να καταλάβει αυτό είναι, τι είναι αυτό που θέλεις. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε το σκύλο βάζοντας με το χέρι μας το πόδι του στη σωστή θέση. Όμως δεν σας το συνιστούμε, γιατί έτσι δεν θα αφήσετε στο σκύλο σας το περιθώριο να σκεφτεί από μόνος του τι πρέπει να κάνει. Άλλωστε, ένας από τους στόχους του agility είναι να κρατάει τους σκύλους σε πνευματική εγρήγορση. Από λίγες μόνο προσπάθειες, η Σούκη είχε καταλάβει τι έπρεπε να κάνει. Όταν πλέον και ο δικός σας σκύλος έχει μπει στο νόημα, θα ακολουθήσετε ακριβώς την ίδια διαδικασία για να του διδάξετε πού πρέπει να πατάνε και τα πίσω πόδια του. Και για το τέλος σας κρατήσαμε δύο χρήσιμες συμβουλές που πρέπει να ακολουθείτε κάθε φορά που κάνετε οποιαδήποτε άσκηση agility με το σκύλο σας. Για τα μεζεδάκια, αν τα χρησιμοποιείτε, σκεφτείτε πόσο έχετε δώσει το σκυλί σας και αν το σκυλί σας έχει μετάσει να παχαίνει, μπορείτε ή να μειώσετε το φαγητό του για την ημέρα ή να πάρετε κάτι που είναι light. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ζορίσουμε το σκυλί. Δηλαδή σταματάμε εκεί που το σκυλί δείχνει ότι ακόμα έχει ενθουσιασμό. Δεν περιμένουμε το σκυλί να έχει κουραστεί. Θα σταματήσουμε εκεί που έχει ακόμα όρεξη το σκυλί. Και έτσι την επόμενη φορά που θέλουμε να παίξουμε, το σκυλί θα έχει πολύ όρεξη. Δείτε σε λίγο τη Χανίφα, μια άξια εκπρόσωπο της φυλής που κατάφερε να επιβιώσει 7.000 χρόνια και μάλιστα στις σκληρές γεωφυσικές συνθήκες της ερήμου. Θεωρείται η αρχαιότερη φυλή εξημερωμένων σκύλων και αυτό αποδεικνύεται από ευρήματα που χρονολογούνται 7.000 χρόνια πριν. Είχε στενές επαφές με Σουμέριους, Αιγύπτιους, πάτησε πόδι ακόμα και στην αυτοκρατορική Κίνα, στην εποχή της δυναστείας των Τάνγκ. Αναφέρεται και στο Κοράνι. Αυτό που δεν περίμενα να δω είναι ένα σαλούκι στην Αθήνα. Κι όμως το είδες. Μετά από 2 χρόνια μεγάλης έρευνας τόσο για τις ιδιαιτερότητες της φυλής, όσο και για μια καλή γέννα, η μικρή Χανίφα ήρθε στην Ελλάδα. Τα σαλούκι έχουν μια ιστορία περίπου 7.000 ετών. Από τα πρώτα εξημερωμένα σκυλιά στον πλανήτη, ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και θεωρείται ότι εξημερώθηκαν από ένα είδος λύκου το οποίο ζούσε σε αυτή την περιοχή, τον CI Arabis, και οι άνθρωποι της τότε εποχής θεώρησαν
εκτιμώντας τα χαρακτηριστικά του λύκου, ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα προτερήματά του για να έχουν να φάνε. Είναι ένα σκυλί εργασία στην ουσία, παρόλο που το βλέπουμε πάρα πολύ τελικάτο και ευαίσθητο. Και η δουλειά του είναι να φέρνει φαΐ στο σπίτι κάθε μέρα. Απλά πράγματα. Οι Ευρωπαίοι φυσικά εξήμνησαν την ομορφιά του και μαγεύτηκαν από αυτή. Παρόλα αυτά όμως, η δουλειά του είναι να κυνηγάει και να σκοτώνει. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας σκύλος για να φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή στην έρημο? Καταρχάς, αντοχή. Αυτά τα σκυλιά είναι κυρίως αντοχής, γιατί το κυνήγι, λαμβάνοντας χώρα στην έρημο, ήταν ατελείωτο. Θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ σύντομο ορισμένες φορές, άλλες φορές όμως θα διαρκούσε για πολλή ώρα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό έχει να κάνει με τα πόδια. Έπρεπε να είναι πάρα πολύ ανθεκτικά στις συνθήκες της ερήμου, το οποίο δεν σημαίνει μόνο άμμος, αλλά χαλίκι, βράχος, σκληρό χώμα. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις μεγάλες αποστάσεις που έπρεπε να τρέχουν, έπρεπε και τα πόδια τους να μην τραυματίζονται για να μπορούν να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. Το τρίτο και σημαντικότερο χαρακτηριστικό για μένα είναι η φυΐα τους. Τα σκυλιά αυτά κυνηγούν μαζί με γεράκια σε πολλές περιπτώσεις, εξημερωμένα, όπου αφού τα αφήσουν οι Βεδουίνοι και αυτά εντοπίσουν το θύραμα, αφήνουν τα σκυλιά, συνήθως είναι μία γέλη 5-6 σκυλιών, και ξεκινάει το τρέξιμο προς τα γεράκια. Αφότου λοιπόν φτάσουν και εντοπίσουν το θύραμά τους, τότε ξεκινάει και το πραγματικό κυνήγι. Όντας λοιπόν σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από τους ιδιοκτήτες τους, τα σκυλιά αυτά έπρεπε να αναπτύξουν μία τέτοια νοημοσύνη, ώστε να μπορούν να είναι ανεξάρτητα στο κυνήγι και να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Κοράνι απαγορεύει την κατανάλωση κρέατος όταν το ζώο έχει σκοτωθεί από ένα άλλο ζώο. Ως εκ τούτου, οι νομάδες εκπαίδευαν τα σαλούκι να μην σκοτώνουν τα ζώα, απλά να τα ανεσιτοποιούν με τη λεγόμενη λαβή του θανάτου και να τους τα φέρνουν πίσω, ούτως ώστε να σκοτώσει ο Βεδουίνος το κρέας για να μπει στο τσουκάλι, να το πούμε έτσι απλά. Πολύ τρέξιμο, πολύ κυνήγι. Σε ελληνικές πόλεις όπως η Αθήνα, χωρίς πάρκα, πώς τα πάει ένα σαλούκι? Εδώ καταρχάς κοιτάμε να μην κυνηγάμε. Πρώτο μας μέλημα είναι να ελέγξουμε το ένστικτο αυτού του σκύλου, όχι όμως να το καταπιέσουμε. Αν καταπιεστεί αυτό το ένστικτο, καταστρέφεται και το σκυλί. Αυτό όμως μπορούμε να κάνουμε είναι να του δώσουμε όσο δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες να εκτονωθεί τρέχοντας. Τα σκυλιά αυτά δεν είναι ανάγκη να κυνηγάνε για να τρέχουν. Τρέχουν μόνο για το χαβαλέ τους. Απλά για να τρέξουν. Και ανατομικά να το πάρει κανείς, επειδή ακριβώς τα πόδια τους είναι πολύ μακριά, χρειάζονται πολύ τρέξιμο για να τεντωθούν και να κάνουν το λεγόμενο stretching. Υπάρχει ένα θέμα με τις γάτες, όπως με όλα τα σκυλιά, πόσο μάλλον με αυτά που το κυνηγητικό τους ένστικτο είναι ριζωμένο μέσα τους εδώ και 7.000 χρόνια. Είναι θέμα ελέγχου αυτό. Αν όμως το σκυλί αυτό είναι χωρίς λουρί και δει γάτα ή οποιοδήποτε άλλο ζώο τρέχει, αυτομάτως θα ξεκινήσει και αυτό να το κυνηγάει. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το σκοτώσει, γιατί πολλά τα βλέπει απλά σαν παιχνίδι. Δεν αποκλείται όμως και να το σκοτώσει. Οι ανάγκες σε άσκηση των σαλούκι είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ή δυνατόν, είναι καλό να τρέχουν κάθε μέρα, τουλάχιστον για 40 λεπτά με μία ώρα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα πρέπει να υπάρχει χώρος να μπορεί το σκυλί αυτό να τεντωθεί και να ξεσπαθώσει. Τις υπόλοιπες μέρες, δύο βόλτες τουλάχιστον μίας ώρας μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Φυσικά η εκτόνωση όσο περισσότερη τόσο το καλύτερο. Στο σπίτι είναι ήσυχα σκυλιά, αφού βέβαια οριμάσουν. Σαν κουτάβια θα είναι όλα ενδιαφέροντα προς εξερεύνηση και θα γίνεται ένας γενικότερος χαμός, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα άσχημος όμως. Έχει και αυτό τη χάρη του. Δηλαδή ο πρώτος χρόνος είναι ο δύσκολος. Αυτό θέλαμε όλοι, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλα τα λαγωνικά οράσεως έχουν αργή ορίμανση. Σαν τον καλό κρασί, δεν ξέρω. Αλλά θεωρούνται όριμα περίπου στην ηλικία των τριών. Οπότε ακόμα και αφότου περάσουμε την περίοδο των δοντιών, που θεωρούμε ότι όλα πρέπει να τα δοκιμάσουμε με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μετά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια παρατεταμένη εφηβεία, περίπου από τους 12-13 μήνες και μετά, μια δεύτερη εφηβεία γύρω στους 20 με 22 μήνες και κάποια στιγμή αργότερα σιγά σιγά αρχίζουν και χαλαρώνουν. Βέβαια είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ήσυχα σκυλιά μες στο σπίτι, εφόσον εκτονώνονται πραγματικά σύμφωνα με τις ανάγκες τους, έχουν εξαιρετικούς τρόπους μέσα στο σπίτι,
Απλά οι κανόνες πρέπει να τεθούν από νωρίς. Αργούν να οριμάσουν. Τι άλλες δυσκολίες έχει η συγκατοίκηση μαζί τους? Μία δυσκολία θα έλεγα μόνο ακόμα, και αυτή έχει να κάνει με το πόσο προσεκτικοί είμαστε που αφήνουμε το σκυλί χωρίς λουρί. Ο κανόνας είναι περιφραγμένος χώρος με φράχτη τουλάχιστον 2 μέτρα, και αυτό διότι η πρώτη αιτία θανάτου στα σαλούκι είναι τα ατυχήματα με αυτοκίνητα και όχι κάποια προβλήματα υγείας. Πολλοί ιδιοκτήτες, θεωρώντας ότι τα σκυλιά αυτά θα επιστρέψουν όταν τα φωνάξουν, τα αφήνουν χωρίς λουρί. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν τα σαλούκι θα δούνε κάτι. Αν κλειδώσει το βλέμμα, όσο και να χτυπιόμαστε, απλά δεν θα μας ακούνε. Θα μας ακούσουν όταν θα μας φέρουν και το θύραμα μέσα στην καλή χαρά πίσω. Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάει ποτέ κανείς. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει καμία άλλη δυσκολία, τουλάχιστον μεγαλύτερη από ό,τι με όλες τις άλλες φυλές. Είναι πάρα πολύ καλά με τα παιδιά, δεν δαγκώνουν, είναι περίεργα χωρίς όμως να πειράζουν, απλά πρέπει να ξέρουν πάντα τι υπάρχει, πού και τι είναι αυτό. Είναι ήσυχα μέσα στο σπίτι. Τις περισσότερες φορές θα καταλάβουν ένα καναπέ ή ένα κρεβάτι. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τις πρακτικές τους ανάγκες, διότι λόγω έλλειψης λίπους πρέπει να κοιμούνται και να ξεκουράζονται σε μαλακό έδαφος. Οπότε οι καναπέδες και τα κρεβάτια είναι τα καταλληλότερα σημεία για αυτού του είδους την άσκηση. Δεν έχουν πρόβλημα να συμβιώσουν με άλλα κατοικίδια όταν αυτά είναι σκύλοι και γάτες. Και γάτες κυρίως γιατί η γάτα θα θέσει τους όρους της συμβίωσής της με τους σκύλους. Είναι κατάλληλη φίλη για κάποιον που δεν είχε ξανά σκύλο? Θα λέγαμε όχι. Είναι αρκετά μεγάλες οι ανάγκες τους σε άσκηση, πράγμα το οποίο μπορεί να δυσκολέψει έναν άπειρο ιδιοκτήτη. Αλλά είναι και λίγο ιδιαίτερη η εκπαίδευσή τους. Όλα τα λογονικά οράσεως έχουν τη φήμη ότι εκπαιδεύονται δύσκολα. Αυτό είναι μύθος. Ίσα που είναι και πάρα πολύ καλά στην εκπαίδευση. Θέλουν όμως πολύ περισσότερη δουλειά από ένα λαμπραντόρ ή ένα γκόλντεν. Το λαγωνικό ράσεως και το σαλούκι πρέπει να ξέρουν γιατί κάνουν κάτι. Ναι, μεν θέλουν να σε ευχαριστήσουν, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάτι βαθύτερο από πίσω. Δεν αρκεί μόνο επειδή το είπε το αφεντικό μου, α, ωραία, εγώ θα το κάνω. Υπάρχει μία σχέση ισότιμη συμβίωσης. Και αυτό γιατί δεν σε έχουν ανάγκη. Με την έννοια ότι αν χρειαστεί να φάνε, θα φάνε. Δεν εξαρτώνται από σένα. Δένονται όμως πάρα πολύ με έναν άνθρωπο στην οικογένεια, εκτιμώντας φυσικά και όλη την υπόλοιπη. Και γι' αυτό τον άνθρωπο μπορεί να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις κάποιες φορές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι τυφλή υποταγή. Πρέπει να ξέρουν ότι τους βλέπεις σαν σύντροφους και όχι σαν ένα απλό σκυλί. Για κάποιον που δεν είχε λοιπόν ξανά σκύλο, αυτό το γεγονός, υπάρχουν στιγμές που μπορεί να τον φέρει σε απόγνωση. Θέλουν υπομονή. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, αλλά θέλουν υπομονή. Είναι πάντως εξεζητημένη φίλη. Γιατί την επέλεξες? Είναι μια φίλη που θεωρώ ότι δείχνει με τον καλύτερο τρόπο την ισορροπία της φύσης. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ τρυφερό πλάσμα, το οποίο όμως μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να μετατραπεί σε φωνική μηχανή, προκειμένου να πιάσει το θύραμά του, και τη στιγμή που θα στο φέρει στα πόδια σου, το επόμενο δευτερόλεπτο θα είναι πάλι το ίδιο τρυφερό σκυλί που ήταν και πριν. Αυτό από μόνο του είναι συγκλονιστικό να το νιώθεις και να ξέρεις ότι έχεις ένα σκυλί δίπλα σου, στο οποίο αιώνες, χιλιάδες χρόνια εξαρτάται κόσμος για την επιβίωσή του, ενώ παράλληλα φέρει όλα τα χαρακτηριστικά του πιο αγαπημένου συντρόφου του ανθρώπου. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ha ha ha!